Ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ηρώ και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της Λάιφο με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σας, είμαι η Ηρώ είναι ο Χώος, διπλώμα W.S.E.T. και μιλάμε για το κρασί με απλά λόγια με τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Εδώ είμαι και εγώ, Ηρώ, και οφείλω να σου πω, νομίζω ότι είμαι πολύ πολύ χαρούμενο γιατί σε αυτό το πέμπτο πλέον podcast αρχίζω να καταλαβαίνω το πόσο ωραία πηγαίνει όλο αυτό που ξεκινήσαμε έτσι για λίγο πλάκα, λίγο σοβαρά. Αλλά βλέπω πόσο κόσμο συγκεντρώνεται τελικά και βρίσκει απαντήσει σε αυτό που εξ ήταν και δικό μα ερώτημα. Δηλαδή. Για δικό μου, τουλάχιστον, ερώτημα. Δηλαδή, το κρασί μου φαινόταν κάτι πολύ, πολύ πλοκό και έψαχνα να βρω μερικά πράγματα με απλά λόγια που αυτό βλέπω και αυτό τουλάχιστον μα γράφουν και οι ακροατέ όλων αυτών των podcast. Ότι βρίσκουν σε αυτά τα δικά μα podcast. Τέλεια, εδώ είμαστε λοιπόν, να τα λέμε με απλά λόγια και να τα καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι, γιατί το κρασί, όπω είπαμε, αφορά σε όλου, δεν αφορά μόνο σε λίγου. Ακριβώ. Τι θα πούμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, είπαμε να απαντήσουμε στο προηγούμενο podcast, έμεινε σε κρεμότητα η παλαίωση του κρασιού και στο διάστημα μου είπες ότι έχουν στείλει κρασί και εκεί. Ναι, έχουν στείλει, η αλήθεια είναι. Στείλανε 12 φιάλες σατό πετρούς και έμειναν στο διάστημα περίπου ένα χρόνο. Στις 14 Ιανουαρίου 2021 ξανά ήρθαν αυτές οι φιάλες στη γη και τον Μάρτιο του 2021 έγινε τη φλήγευση γνωσία με γήινα μπουκάλια και εξωγήινα μπουκάλια για να δουν τις διαφορές παλαίωσης του κρασιού αυτού Και να τι σου... είδαν τελικά Λοιπόν, είδαν ε, μεγάλη διαφορά στο χρώμα δηλαδή στο διάστημα είχαμε μεγαλύτερη εξέλιξη στο χρώμα του σατοπετρούς και επίσης είχαμε μεγαλύτερη εξέλιξη στις τανίνες ήταν πιο μαλακές και τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά έδιναν μεγαλύτερη φρεσκάδα, έδειχναν αρκετά έντονα χαρακτηριστικά από ροδοπέταλα. Βέβαια, δοκίμασαν μόνο μία φιάλη και η Τζέι Νάνσον που είναι γκουρού του Μπορντό είπε ότι δοκίμασα μία μόνο φιάλη, δεν ξέρω αν υπάρχει διαφοροποίηση από φιάλη σε φιάλη και αυτό θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε, αλλά πού να ανοίξουν και δεύτερη αφού αυτές οι φιάλες πουλούνται πλέον ένα εκατομμύριο ευρώ η μία. Mm. Εκεί θα κάνω το αμπέλι μου τελικά. <laughs> <laughs> Όχι, ε. <laughs> να σου πω, πήρανε και δείγματα από φυτόριο για να δουν πώς εξελίσσεται στο διάστημα. Αν μπορούν να το καλλιεργήσουν διαστημικά. Ε, ψάχνουν να βρουν λύσεις οι άνθρωποι με τις αλλαγές του κλίματος, οπότε λένε κάτσα να δούμε τι γίνεται και στο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι το κρέση ούτως ή άλλως αυτό καταλαβαίνουμε και μέσα από αυτές τις κουβέντες μας, ότι δεν έχει τέλος. Και όλοι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν με έναν τρόπο. Ισχύει αυτό γιατί αν σκεφτείς πώς οι άνθρωποι φτιάχνουν κρασί σε όλο τον κόσμο και θέλουν να δείξουν το δικό τους χαρακτήρα σε ένα προϊόν τόσο ευρύ Α, προσπαθούν να βρουν τους τρόπου που θα του διαφοροποιήσουν. Θα τους και ναι. είναι μαγικό γιατί ξέρει, άλλοι τα στέλνουν στο διάστημα και άλλοι γυρνάνε χιλιάδες χρόνια πίσω και γυρνάνε σε τεχνικέ που χρησιμοποιούνταν α, κατά την αρχαιότητα. Οπότε υπάρχουν δύο κόσμοι, αυτοί που τα στέλνουν στο διάστημα και αυτοί, και αυτοί... που ψάχνουν στο παρελθόν να ναι, βρουν τις λύσεις Μαγικό. Ναι, όντω. Λοιπόν, ωραία, για πάμε να δούμε λοιπόν α, α, Τους τρόπου παλαιώση. Το κρασί παλαιώνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να παλαιώσει σε ένα βαρέλι, σε έναν αναμφορέα, όπως γινόταν παλιά, κάτω από τη γη, μέσα στο νερό, ε, μέσα στη φιάλη, ε, μέσα σε μια δεξαμενή, μέσα σε τσιμεντένιες δεξαμενές. Όλοι, α, όλοι αυτοί οι τρόποι Τώρα δίνουν... μου δημιουργήσει 15 ερωτήσεις έχω βγάλει εγώ εδώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πάμε να τα δούμε ένα-ένα, γιατί είναι σύνθε... <laughs> Κοίτα... Η παλαίωση είναι σύνθετο θέμα ναι. και αυτό που πρέπει να πούμε, να ξεκινήσουμε από την αρχή, είναι η ύπαρξη του οξυγόνου, πώς το οξυγόνο επηρεάζει την πορεία της ζωής του κρασιού. Το οξυγόνο και το κρασί έχουν μία σχέση ε, έχθρας και αγάπης. Κάπως έτσι. Χρειάζεται τόσο όσο οξυγόνο για να βοηθήσει ένα κρασί να εξελιχθεί στο χρόνο και επίσης αυτό το οξυγόνο μπορεί να του κάνει πολύ κακό και να το μετατρέψει τελικά σε ξίδι, που ουσιαστικά είναι η φυσική του πορεία. Άρα ο στόχος ενός εινοποιού είναι όπως έχει γράψει και η αγαπημένη μου φίλη η Αγγελική Τσιόλη σε ένα πολύ καλό άρθρο ότι προσπαθεί ο κάθε εινοποιός να αποφύγει να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κρασιού από το να γίνει ξύδι. Άρα στόχος του κάθε εινοποιού είναι να καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται τη φυσική διεργασία της μετατροπής του κρασιού σε ξύδι. Με απλά λόγια αυτή είναι η παλαίωση. Μάλιστα. Συγχρόνω βεβαίω φαντάζομαι εξελίσσοντάς το. Αυτό είναι το μαγικό. Όχι απλώ προσπαθώντα να το κρατήσει ζωντανό. Το ένα είναι να το κρατήσει ζωντανό και αυτό να εξελιχθεί Δίνοντά μα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και καινούργιε εμπειρίε. Εδώ έρχεται λοιπόν και η παλαίωση. Φαντάζομαι ότι με την παλαίωση βρίσκουμε καινούργια χαρακτηριστικά όλο και περισσότερο, έτσι, δεν είναι. Ακριβώ, γιατί ουσιαστικά παλαιώνοντα ένα κρασί, εκτό από το, τα πρωτογενή αρώματα που μα προέρχονται από τα αρωματικά και γευστικά του χαρακτηριστικά που παίρνει από το σταφύλι, δημιουργούνται ε, ε, και άλλα χαρακτηριστικά, τα δευτερογενή που είναι η επαφή με το βαρέλι ας πούμε ή με το ναμφορέα παράδειγμα ε, και τα τριτογενή που είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που μας δίνουν ε, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, μας δίνουν αποξεραμένα φρούτα, μας δίνουν μπαχαρικά, μας δίνουν μερικές νότες όπως παράδειγμα πίσα, πετρέλαιο, ρηκτότητα. Πίσα, πετρέλαιο. Ναι, Πραγματικά η... δηλαδή υπάρχει ένας συνοπιό που θέλει να βγάλει λίγο πίσα, λίγο πετρέλαιο το κρασί του Και όμως αυτά τα λίγα ναι. κάνουν πολύ μεγάλο α, καλό στο τελικό αποτέλεσμα είναι, ξέρεις, αυτό που λένε και οι Άπονες Wabi Sabi μέσα από το μικρό σφάλμα δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Να έχουμε μιλήσει για τα σφάλματα και το πόσο σημαντικά. Έτσι, έτσι δεν έγιναν και οι σαμπάνια. Κάπω έτσι δεν έγιναν τα αφρόδι κρασιά. Εντάξει, αυτό ήταν ένα κατά <laughs> δεν ήταν ακριβώ σφάλμα. Ήταν... Μην πάμε πίσω, Μην πάλι πάμε στα αφρόδι. πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, οπότε παραδοσιακά τα μ, κρασιά στην αρχαιότητα παλαιώναν σε πύλινους αμφορείς και συνήθως τους έθαβαν. Αυτό μπορούμε να το βρούμε τώρα σε κρασιά από τη Γεωργία που αυτή είναι και η πρώτη που έφτιαξαν κρασί στον κόσμο και συνεχίζουν ακόμα να μ, Φτιάχνουν κρασιά σε σαν φορεί που λέγονται και να τα θάβουν κάτω από τη γη για να μειώσουν ακριβώς την επαφή του κρασιού με, με το οξυγόνο. Το, ε, το κάνουν πολύ πλέον και τώρα και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι πάνε και χρησιμοποιούν μεθόδους ναι. παλιέ. Επίσης παλαιώνει σε βαρέλι. Μπορούμε να έχουμε παλαιό σε βαρέλι 6, 12 μήνε, 24, 36. Μετά από κάποια φάση, το βαρέλι πλέον δεν προσθέτει κάτι. Οπότε, ή το εμφιαλώνουν και μιλάμε για μια αναγωγική παλαιόση στη φιάλη, ή το βάζουν στη δεξαμένη και μετά εμφιαλώνεται και περιμένουν πώ να εξελιχθεί μέσα στη φιάλη. Στο βαρέλι, φαντάζομαι, η παλαιόση στο βαρέλι έχει νόημα και από τι ξύλο είναι φτιαγμένο το βαζουν στη δεξαμενη και μετα εμφιαλωνεται και περιμενουν πως να εξελιχθει μεσα στη φιαλη στο βαρελι φανταζομαι η παλαιοση στο βαρελι εχει νοημα και απο τι ξυλο ειναι φτιαγμενο το βαρελι Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να είναι από δρύ, μπορεί να είναι από ακακία. Ε, τα δάση επίση παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μετά επίση είναι πω το καίνε το βαρέλι, δηλαδή ελαφρύ κάψιμο, μέτριο κάψιμο, πολύ ψηλό κάψιμο. Mm. Όλα αυτά. Οπότε δηλαδή παλαιώσει το βαρέλι επί τη mm -hmm. ουσία προσπαθεί ο ινοποιό να πάρει στοιχεία από το ξύλο. Να δώσει στο κρασί του στοιχεία από το ξύλο του βαρέλιου. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Δεν απλώ το φυλάει εκεί πέρα θέλει να δώσει στοιχεία του ξύλου μέσα στο κρασί του. Βέβαια, ο μοντέρνος καταναλωτή τώρα δεν θέλει να το αντιλαμβάνεται αυτό όταν απολαμβάνει ένα κρασί. Αυτό πριν 20-25 χρόνια ήταν πάρα πολύ αγαπητός των συνόφιλους θέλανε να πίνουν ένα κρασί και να δοκιμάζουν και να γεύονται καλό καινούριο βαρέλι τώρα ο καταναλωτής δεν θέλει θέλει να βλέπει φρούτο θέλει να βλέπει τερουάρ θέλει να αντιλαμβάνεται τον τόπο γέννησης του ε, κρασιού και όχι το βαρέλι. Γι' αυτό το λόγο τα βαρέλια που χρησιμοποιούνται κυρίω τώρα είναι πιο μεγάλου μεγέθου. Οπότε η επαφή του κρασιού με το βαρέλι να έχει μεγαλύτερο χώρο, άρα να μην επηρεάζει τόσο πολύ. Επίση χρησιμοποιούν περισσότερε φορέ τα βαρέλια του, άρα βλέπουμε λιγότερο νέο βαρέλι. Άρα έχουμε βαρέλια που τα χρησιμοποιούν και δύο και τρει και τέσσερι φορέ ανοξιδωτές δεξαμενές, τσιμεντένιες δεξαμενές, πύλινοι αμφορείς, όλα αυτά πλέον χρησιμοποιούνται ανάλογα με το στυλ του κάθε εινοποιού για την παλαίωση του κρασιού. Ναι. Και όπως υπάρχουν και άλλε πρωτοποριακέ μέθοδοι, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως θυμάμαι εδώ στο δίκτυο FM που είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή τον ηνοποιό τον Γέννη τον Παρασκευόπουλο, εσύ ουσιαστικά μας τον είχες φέρει τότε, που, Όποιος... που τίθηκε, ο... ωραία. ωραία. Εντάξει, οραία. είναι και ωραίο άνθρωπο ναι. και τα λέει και ωραία. Ήταν και ωραία κουβέντα. Ήταν τότε μαζί με τον το... το... Κατόγια Βέροφ. Με ναι, ναι. Ναι. τον Είχαμε τον Αλέξανδρο τον Ιωάννου από το Κατόγια Βέροφ και τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο που είχαμε κάνει τότε την εκπομπή εδώ. Ναι, και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος τότε λοιπόν μα έλεγε ότι προσπαθούσε να εινοποιήσει κάτω από τη θάλασσα ναι ε, ο Γιάννης Παρασκευόπουλος γενικότερα μια τρέλα την έχει <laughs> του αρέσει να πειραματίζεται είναι δυνώστητης και για πρώτη φορά το 2009 εβαλε ε, στο καμάρι κάτω από τη θάλασσα ουσιαστικά σε νομίζω σε μια παλέτα 600 φιάλες ε, κρασί ε, και τελικά ε, όταν πήγε να τις α, ψαρέψει, ε, είχαν μείνει τρεις που δεν είχαν σπάσει. Πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Α, μεγάλη απώλεια. Ε, αυτή η απώλεια αργότερα μειώθηκε, δηλαδή όταν έκανε το 10 το ίδιο πράγμα του έμειναν 258 φιάλες και το 11 141, δηλαδή πάλι έχει απώλειες, αλλά σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω από, από το 3. Το πρώτο εγχείρημα. Να πούμε επίσης ότι στην Ελλάδα εκτός από το κτήμα Αγία και το Γιάννη Παρασκευόπουλο κάτω από τη θάλασσα παλαιώνει και το εινοπείο φίβος που βρίσκεται στη Ζάκυνθο και αυτοί μάλιστα βάζουν και κόκκινο κρασί από μαυροδάφνη. <Τοί> ναι. Έχει δοκιμάσει κρασί κάτω από τη θάλασσα. Έχω δοκιμάσει θαλασσίτη βυθισμένο. Η αλήθεια είναι. Παρασκευόπουλο. Ναι. Και μάλιστα όταν α, το δοκίμασα, είχα τόση μεγάλη χαρά γιατί ήμασταν πολύ λίγοι που δοκιμάσαμε αυτή την προσπάθεια. Είχα εκστασιαστεί. Ε, 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 Λέω πω τι δοκιμάζω, τι μεγάλο κρασί, τι τι φοβερό, πόσο διαφορετικό. Αλλά για να είμαι τα ειλικρινή, δεν το έχω δοκιμάσει σε τυφλή γευσηγνωσία mm. για να είμαι ανεπηρέαστη. Ήξερα ότι δοκιμάζω μια τέτοια προσπάθεια. Βέβαια, οι μνήμε μου είναι πολύ ωραίε. Απλά θα ήθελα να το δω και σε μια τυφλή γευσηγνωσία, να είμαι ανεπηρέαστη και να δω τελικά αν όντως, έχουμε μεγάλε διαφορέ στην παλαίωση στη θάλασσα. Μιλώντα για την παλαίωση των κρασιών. Όλες οι ποικιλίε, όλα τα κρασιά παλαιώνονται. Δέχονται παλαίωση, αν το λέω σωστά. Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση που έχει α, πολλαπλές απαντήσεις θα σου πω Υπάρχουν ποικιλίε που είναι πιο αρωματικές Οπότε αυτές είναι ιδανικά να τις απολαμβάνουμε πιο φρέσκες Παρ' όλα αυτά έχω δοκιμάσει κρασιά από πολύ αρωματικές ποικιλίες όπως το μοσχοφύλλερο για παράδειγμα που έχει παλαιώσει και έχει δώσει απίστευτα αποτελέσματα με... και εξέλιξη με την παλαιώσή του που σε γενικές γράμμες σκέφτεσαι ένα μοσχοφύλλερο και λες το πιο φρέσκο ρε παιδί μου να έχει τα αρωματά του, να έχει τα τριάντα φυλλά του, τα ανθάκια από τη λεμονιά και την πορτοκαλιά. Όταν ένα κρασί έχει γίνει από πολύ καλής ποιότητας πρώτη ύλη, δηλαδή όταν ο τρίγος είναι εξαιρετικός, όταν το σταφύλι είναι εξαιρετικό και όταν έχει γίνει η σωστή εινοποίηση χωρίς πολλές πιέσεις κλπ, και, και και ε, ναι, μπορούμε να περιμένουμε παλαίωση από όλα τα κρασιά. Από όλε τι ποικιλίε, από όλου του τύπου. Βέβαια, δεν φτιάχνονται όλα τα κρασιά με σκοπό να παλαιώσουν. Ε, Υπάρχουν κρασιά που φτιάχνονται ξεκάθαρα με σκοπό να τα απολαύσουμε φρέσκα. νέα, φρέσκα, τώρα, χωρί να απαιτούμε από αυτά να τα δοκιμάσουμε τα από 12 χρόνια. Δεν μπορούμε να έχουμε δώσει για ένα κρασί 3 ευρώ. Και να πούμε, Α, ωραία, θα το αφήσω στο κελάρι μου και μετά από 20 χρόνια περιμένω να είναι ένα μεγάλο κρασί, να, να έχει εξελιχθεί. Ε, δεν, δεν γίνεται. Γιατί δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό το λόγο. Ωραία, μου δίνει και πάσα τώρα για να σε ρωτήσω αυτό που έχω ήδη σημειώσει από τα πρώτα λεγόμενά σου. Παλαιώνει το κρασί και μέσα στη φιάλη, μέσα στο μπουκάλι. Ναι, το κρασί παλαιώνει στη φιάλη. Γιατί έχουμε μια αναγωγική παλέση όπως λέγεται και, και σιγά σιγά, δηλαδή δεν παλαιώνει με τους ίδιους ρυθμούς που οριμάζει σε ένα βαρέλι ή σε έναν αμφορέα, αλλά έχει εξέλιξη. Αλλάζει και το χρώμα του και τα γευστικά και αρωματικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή για να το πω απλά η γεύση και τα αρώματά του Αλλάζουν. Μάλιστα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι όταν θα μπει στη φιάλη τελειώνει το κρασί. Όχι. Μένει σταθερό. Συνεχίζει. Άρα είναι, πρέπει... ωραίο. είναι ωραίο αυτό να το βλέπει και να το ε, γεύεσαι και να, και να το έχει και σαν ε, ξέρεις, ε, Σαν ένα στόχο. Τι θα δοκιμάσω φέτο, θα δοκιμάσω μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο την ίδια φιάλη, να δω πώ εξελίχθηκε. Ε, να πάρει πέντε ίδιε φιάλε και να τι ναι. καταναλώσει διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ακριβώς. Άρα είναι σημαντικό και το πώς τις φυλάμε στο σπίτι μας τις φιάλες ή πού τις φυλάμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν τις φυλάμε πάνω από το φούρνο ή δεν τις φυλάμε μπροστά από ένα τζάμι με φως. Που να μπαίνει πολύ φως. Άρα θέλουμε σκοτεινό περιβάλλον, Θέλουμε σταθερές συνθήκες να μην αλλάζουν, δηλαδή να μην έχουμε αλλαγή στη θερμοκρασία συνέχεια. Θέλουμε μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 14-15 βαθμούς, θέλουμε σταθερή υγρασία γύρω στο 60-70%, θέλουμε σκοτάδι. Δεν θέλουμε να μετακινούνται τα κρασιά, δεν τους αρέσει το πολύ πηγενέλα. θέλουν την ησυχία τους και αυτά να μεγαλώσουν σιγά σιγά να τα ανοίξουμε και να τα απολαύσουμε. Ωραία, κάτσε να σκεφτώ τώρα πώ θα ανοίξω τρύπα να κάνω υπόγειο και κελάρι. Όχι, εντάξει, χρειάζεται να κάνει όλο αυτό. Μπορεί να πάρει ένα μικρό συντηρητή επαγγελματικό, δηλαδή που έχει τις τι συγκεκριμένε προδιαγραφέ, είναι. Ειδικά σχεδιασμένο για τα κρασιά και να βάλει το συντηρητή. Και σου δίνει ιδανικέ συνθήκε. Ακριβώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε σχετικά με την παλαιόση. Δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσει κάτι άλλο. Ε, γιατί θα είπαμε... να σε πάω και σε ερωτήσει ακροατών. Για το διάστημα. Είπαμε για τη θάλασσα. Είπαμε για κάτω από τη γη. Είπαμε. Νομίζω. Τα είπαμε όλα. Ωραία. Άμα τώρα έχουμε ξεχάσει κάτι, το ξαναλέμε στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε ακόμα αρκετά podcast μπροστά μα. Τέλεια. Να πάμε λοιπόν σε ερωτήσει τώρα ακροατών. Οι οποίοι, ε, 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 αυτή ήταν μια ερώτηση που δεν προλάβαμε να την ολοκληρώσουμε στο προηγούμενο podcast. Σχετικά με του φελού που νομίζω ότι έχει να κάνει. Αφού μου λες ότι τα κρασιά μεγαλώνουν και μέσα στη φιάλη τους, άρα παίζει σημαντικό ρόλο και ο φελός. Και κατά πόσο οξυγόνο μπαίνει μέσα από το φελό. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορετικούς τύπους, να το πω εγώ, απλά κλεισίματος ενός κρασιού. Μπορούμε να κλείσουμε ένα κρασί με ένα φυσικό φελό, που είναι παραδοσιακά ό,τι πιο γνωστό έχουμε στο μυαλό μας όλοι, που βγαίνει ο φελός από φελόδεντρα. Έχεις δει πότε φελόδεντρο? Όχι, Α, Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως τα καλύτερα φελόδεντρα βρίσκονται στην Ισπανία και μετά στην Πορτογαλία. Ε, μετά μπορούμε να έχουμε συνθετικούς φελούς από πλαστικό ή από τύπου καουτσούκ να έχουμε φελούς που έχουν υποστεί συγκεκριμένες επεξεργασίες ώστε να μην μας δώσουν προβλήματα αυτά που λέγαμε το πρόβλημα που είναι σαν μούχλα όταν είσαι σε ένα υπόγειο που αυτό οφείλεται στην ναι. στη διδροχλωρονιζόλη τέλο πάντων δεν θέλουμε αυτή τη μούχλα οπότε πλέον επεξεργάζονται και έτσι σου μειώνουν αυτό το ποσοστό σφάλματος που μπορεί να έχεις από ένα φυσικό φελό μπορούν να κλειστούν τα κρασιά με γυάλινο πόμα που λέγεται βινολόκ και μπορούν να κλειστούν επίσης και με βιδωτά πόματα που αυτό το συναντάμε κυρίως σε κρασιά από τον νέο κόσμο που λέγαμε για τον νέο κόσμο και τον παλιό κόσμο. Ναι. Να σου πω κάτι εδώ. Αν και έχει δημιουργηθεί και μια ερώτηση ακόμα για τη φύλαξη των κρασιών τώρα που λέμε για του φέλου, θα το πω μετά όμω αυτό. Αν πρέπει να τα έχουμε όρθια ή πλαγιαστά, αλλά θα το δούμε μετά. Είπαμε λοιπόν, δεν μαζεύω τι ερωτήσει και το μυαλό μου η αλήθεια είναι μαζί σου. Μου ανοίγει τόσα πολλά θέματα που δεν μπορώ να τα βάλω στη σειρά. Λοιπόν, πέραν αυτό όμω, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον εγώ, μάλλον εσφαλμένα, δεν ξέρω, θα μου πει τώρα. Όταν βλέπω ένα κρασί με πόμα, νιώθω ότι είναι και κατώτερη ποιότητα. Ισχύει αυτό ή όχι. Ωραία, δεν ισχύει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται σαν και σένα. Ότι τα κρασιά που βρίσκονται σε φιάλες που έχουν ποματωθεί με βιδωτό πόμα είναι κατώτερης ποιότητας. Δεν ισχύει. Μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά κρασιά και ρυθρά και ροζέ και λευκά με βιδωτό πόμα. Η εξέλιξή τους είναι διαφορετική. αυτή Η ορίμασή τους είναι διαφορετική όταν έχουν α, κλειστεί με τέτοιο πόμα. Συνήθως βλέπουμε, όπως είπα και πριν, τέτοια κρασιά από το νέο κόσμο. Από την Αυστραλία, από την Ασλανδία, από την Καλιφόρνια, mm. από τη Χίλια, Για ποιο από την Αντινή. Από εκεί και όχι από την Ευρώπη. Ωραία, θα σου πω γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από την Αυστραλία. Γιατί όταν... Α, Παρήγγειλαν φελού οι Αυστραλοί, επειδή του φελού τη υψηλότερη κατηγορία τους είχαν αγοράσει οι πλούσιοι ε, μπορντολέζοι και βουργουνδέζοι, έστελναν οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί στην Αυστραλία τη δεύτερη ποιότητα φελών. Οπότε τι γινόταν, είχαν πάρα πολλά δείγματα και προβλήματα από το λεγόμενο φέλωμα, αυτή, αυτή τη μυρωδιά που είπαμε την άσχημη, και τα πήραν στο κρανίο η Αυστραλίοι και λένε, ωραία έτσι είστε, ωραία και εμείς θα αλλάξουμε τρόπο που θα κλείνουμε τα κρασιά μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να κλείνουν κατά βάση τα κρασιά τους με βιδοτόπομα, και δημιουργήθηκε αυτή η τάση, τα κρασιά μια χαρά ήτανε, είναι και πιο φτηνός ο τρόπος, ναι. ναι. Οπότε ε, έτσι αυτό ε, το πήραν και άλλες ε, χώρες του νέου κόσμου. Ναι. Είτε, Παρ' όλα αυτά όμως ένα κρασί με πόμα μεγαλώνει μέσα στο μπουκάλι του. Όχι. Ναι, μεγαλώνει και αυτό. Αλλά όχι με τον, στον ίδιο χρόνο και με τον ίδιο τρόπο. Συνήθως προτιμούν α, τα βιδωτά πόματα για πιο φρέσκα κρασιά. Κακά τα ψέματα. Και επίσης πάλι για λόγους ψυχολογικούς όπως αυτόν που έχεις εσύ ναι. προτιμούν να κλείνουν με ένα τύπου φελό το μεγάλο με κρασί για να έχει ο πελάτης αυτή την αίσθηση ότι ανοίγω το φελό, γίνεται η διαδικασία δηλαδή ναι. και με ναι. Αλλά εστιατόριο... θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό τελικά. Ε, ξεπεράστε το γιατί και εμένα στο εστιατόριο μερικές φορές ανοίγω έχω κάποιες κρασάρες που έχουν το, βιδωτό. Πόμα. Και μέσα το ζουμί είναι εξαιρετικό. Ναι. Να, να ρωτήσω τώρα αυτό που είχα προηγουμένως απορία. Ένα κρασί με φελό, ε, για να το φυλάξουμε, το ξαπλώνουμε ή το έχουμε όρθιο ή δεν αλλάζει κάτι. Όχι, αλλάζει. Το κρασί που έχει ε, κλειστεί με φελό, Πρέπει πάντα να το έχουμε εξαπλωτό ώστε να κρατιέται πάντα το φυσικό υλικό του φελού υγρό για να μην ξηραίνεται και ουσιαστικά χαλάσει και σπάει και μπαίνει μέσα οξυγόνο και οξυδώνεται το κρασί μας. Ναι. Τώρα οι συνθετικοί φελοί και τα πόματα δεν έχουν τέτοια ανάγκη, γιατί επί τη ουσία γι' αυτό το ξαπλώνουμε το, το, κρασί. Θα μου πεις τώρα άμα δεν ξέρω τι φελό έχει βάλει ο άλλος, γι' αυτό ξάπλωσέ το, εκτός άμα είναι πόμο από το βλέπεις, οπότε δεν χρειάζεται να το ξαπλώσεις, για να είσαι σίγουρος. Μάλιστα. Πάμε και σε μια ακόμα ερώτηση, αν και βλέπω ότι πάλι συμπληρώνουμε το χρόνο για αυτό το podcast. Έχει μείνει και αυτή η ερώτηση από το προηγούμενο, από τους ακουρατές, είναι σχετικά με τις τανίνες. Τι είναι οι τανίνες που ακούμε από εσάς τους συνοχώους που μα λένε βγάζει έντονε τανίνε ή επιθετικέ τανίνε. Καλά τα λέω, καλά τα θυμάμαι. Καλά τα λε. Ωραία. Πώ να το πω απλά. Καταρχά, τανίνε έχουν τα κόκκινα κρασιά γιατί μ, οι τανίνες βρίσκονται στη φλούδα του σταφυλιού. Τανίνε δεν έχει μόνο το φρούτο σταφύλι. Έχει ολοτό, έχει αγκινάρα. Ε, έχουν δηλαδή και άλλα φρούτα και λαχανικά. Είναι αυτή, έχει το τσάι, είναι αυτή η αίσθηση που όταν βάλουμε π.χ. το τσάι στο στόμα μας και ειδικά μα είναι κρύο, μας το μουδιάζει. Είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε στα ούλα μας όταν βάλουμε ένα ξινόμαυρο για παράδειγμα ή ένα τανάτ και το βάζουμε και, είναι, ε, και τα ούλα μα ε, μουδιάζουν και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον οδοντίατρο να κάνουμε εξαγωγή. <laughs> αυτό είναι η τανίνη. Τώρα, οι τανίνε δεν θέλουμε να είναι επιθετικέ. Δηλαδή, δεν θέλουμε να νιώθουμε ακριβώ αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα στόμα μα. <laughs> θέλουμε να είναι βελούδινε και μαλακέ. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που θα εινοποιηθεί πλέον το κρασί με τον τρόπο που θα πιεστεί, με τον τρόπο που θα παλαιώσει. Ε, δεν θα τα πούμε και όλα τα μυστικά, αλλά θέλουμε μαλακέ και βελούδινε τανίνε, η αλήθεια είναι. Να, μάλιστα. Οπότε έχει να κάνει με το πόσο μου το στόμα μα, δηλαδή. Ναι, εγώ αν τώρα μα έβλεπαν, δηλαδή αν είχαμε μία κάμερα, θα σα έδειχνα τα κολπάκια, πώ να καταλαβαίνετε τι υψηλέ τανίνε, τι μέτριε, τι χαμηλέ κλπ. Αλλά δεν έχουμε κάμερα, οπότε δεν μπορώ να σα τα πω. Για κάντε να δω, μπορούμε να το μεταφέρουμε από το μικρόφωνο. Ωραία, λοιπόν, όταν κάνουμε αυτό. <laughs> Ανοίγουμε δηλαδή το στόμα μα αρκετά ναι, δυνατά. Και προσπαθούμε, είναι, οι τανίνες είναι πολύ ψηλέ. Όταν κάνουμε αυτό. <laughs> γυρνάμε τη γλώσσα μέσα από το στόμα, γύρω από τα δόντια, από μπροστά. Ωραία, Σαν να μεταδίδω αγώνα νιώθω. Μέτριε τανίνε. <laughs> και όταν σε γενικέ γραμμέ δεν κάνουμε τίποτα, έχουμε πολύ μαλακέ και. Χαμηλέ τανίνε ή τανίνε. Ωραία. Το ναι. τελευταίο είναι πιο εύκολο. <laughs> Δεν χρειάστηκε να πω τίποτα να μεταδώσω. Οι τανίνε αγαπούν τι πρωτενε όμω οπότε να το σκεφτόμαστε αυτό. Όταν έχουμε δηλαδή τανικά κρασιά, να σκεφτόμαστε ε, σπαλομπριζόλε. Mm, και ένα ξινό μαύρο, ωραίο. Πω. Ναι, καλά τα πάμε. Ωραίο Dry January, κάνουμε. <laughs> Ωραία, λοιπόν, φτάνοντα σιγά σιγά προ το τέλο, ξέρει τι θα ήθελα να σε ρωτήσω. Τι, Τώρα με στι γιορτέ πήγα, ήμουν προσκεκλημένο σε μια ωραία παρέα και βγάλανε ένα τρομερό κρασί. Που πρώτη φορά το δοκίμασα. Τι κρασί, Κρασί του πάγου. Άι, mm. κάπω έτσι. Τέλεια. Να σου πω, θέλω να μου συστήσει, Παρέ, σου να έρχομαι κι εγώ. Γιατί καλοπερνάτε γιατί είναι, <laughs> και πινέτε κρασάρε από ό,τι βλέπω. <laughs> Κοίτα, η αλήθεια ήταν πολύ νόστιμο. Αλλά ντράπηκα να ρωτήσω κάτι παραπάνω και είπα κάτσε να το ρωτήσω στην Ήρω που τη έχω και περισσότερο θάρρο. Και δεν μα ακούει και κανένα. Ναι, όντω. <laughs> Ωραία, λοιπόν, για τα κρασιά του πάγου, ice wine, ice wine, θα πούμε στο επόμενο podcast. Ωραία. Α περιμένουμε λοιπόν στι 15 του Φλεβάρι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνοντα αυτό το podcast, να σα θυμίσουμε ότι συνεχίζετε να μα στέλνετε τι ερωτήσει σα, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, παίρνω και ρεπό εγώ, δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολλέ ερωτήσει, οπότε παίρνω τι δικέ σα. Για να στείλετε λοιπόν τι ερωτήσει σα, μα στέλνετε email στο infopapaki.fm.gr με θέμα το κρέσι, με απλά λόγια. Μπορούν επίση να μα γράψουν τι ερωτήσει του στα Instagram μα. Παναγιώτης Ορφανίδης ε, Αυτός είμαι εγώ Έτσι θα με βρείτε και στο facebook Και σε ένα ηρό θα σε βρούνε ιρό Ακριβώς <laughs> Για να παίρνουμε και εμεί έμπνευση Και να ερχόμαστε εδώ και να απαντάμε Τις ερωτήσεις σας με απλά λόγια Έτσι και έτσι απλά τα λέμε, είδατε, δηλαδή και τους λατινικούς χαρακτήρες προσπαθούμε να τους πούμε κιόλα. <laughs> <laughs> και πού μας ακούνε. Λοιπόν, μας ακούνε πολύ εύκολα, σίγουρα μέσα από την ιστοσελίδα μας, dictiofm.gr, πατώντας την επιλογή podcast, εκεί θα βρείτε μεταξύ άλλων και το κρασί με απλά λόγια και σίγουρα τα podcast το κρασί με απλά λόγια θα το βρείτε και σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε, που έχετε συνηθίσει να ακούτε τα podcast σας. Όπως το Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Pocket Go και δεν ξέρω και εγώ, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Σε όλες όμως όλες αυτές, όποια και αν έχει μάθει κανείς να ακούει, αρκεί να κάνετε την αναζήτηση κρασί. Και θα σας το βγάλει το κρασί με απλά λόγια στις πρώτες σίγουρα αναζητήσεις. Άρα όποιο podcast και να γυρίσεις θα μας βρει από κάτω. Κάπως, Κάπως έτσι. έτσι. <laughs> <laughs> λοιπόν, στο επόμενο podcast περιμένω να μου πεις για τα γλυκά κρασιά που τα μπέρδεψε πάλι. Τι είπες, ice wine. Ωραία, θα πάμε ένα ταξίδι Καναδά και Γερμανία. Mm, και για και να βγαίνουμε. τα βρούμε αυτά. Θα μου τα πεις μετά, την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, λοιπόν. Ήταν ένα επεισόδιο της σειρά. Το κρασί με απλά λόγια. Με την Ηρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της Lifeo με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.